παιδική της πρωτοβουλία, τα ταμεία είχαν αγοράσει τα ίδια με δικές τους αποφάσεις άλλα ομόλογα, τα οποία είχαν και αυτά στην Τράπεζα της Ελλάδος, χωριστός λογαριασμός. 6,5 δις. Τα κούρεψαν και αυτά. 4 δις έγιναν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν συνεκτιμήσει κανείς τις απώλειες, θα δει ότι ανάλογα και με τα περιουσιακά στοιχεία του κάθε ταμείου, οι ζημιές δεν είναι 50% ή 45% όπως λέμε, σε ορισμένα ταμεία ξεπερνούν και το 75%. Θα σας πω ένα-δύο παραδείγματα για να αντιληφθείτε τι γίνεται. Και ξεκινώ από τους δημοσιογράφους. Το ταμείο τους είχε 1,650 δισεκατομμύρια ευρώ. Με τα κουρέματα αυτά έπεσε στα 530. Θέλετε να πάρω το άλλο ταμείο, το σημερινό ΕΤΑ, στο οποίο είναι ασφαλισμένοι γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, συμβολιογράφοι, μηχανικοί. Ένα ταμείο το οποίο είχε, είναι τρία παλιά ταμεία, συσσωρευμένο κάτω από την ομπρέλα του ΕΤΑ, το οποίο είχε 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Με το κούρεμα τα 5,6 έγιναν 3,2. Με την αντικατάσταση των ομολόγων με άλλα ομόλογα λήξεως του 2042, τα 3,2 έγιναν 1,7. Συνεπώς, τα 5,6 δεν έγιναν 3,2, έγιναν 1,7. Είναι η απώλεια γύρω στο 70% από αυτό το ταμείο. Εάν θα πάρουμε τα τρία μεγάλα επικουρικά.